Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σε λίγα λεπτά θα παρακολουθήσετε από το κλειστό γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης σε ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ 2 το τέρμπι του βόλεϊ μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, οι δύο προπονητές έχουν επιλέξει τις εξάδες τους και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το μάτς. Είναι το δεύτερο παιχνίδι της φετινής περίοδου των μονομάχων του αθλήματος. Στον πρώτο γύρο ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-2 σετ και σήμερα θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αίτητο. Φυσικά οι πράσινοι έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες, θέλουν να πάρουν μια θριαμβευτική ρεβάνς και να ισοβαθμίσουν με τους αιώνιους αντιπάλους τους στο ρετυρέ της βαθμολογίας. Ο Παναθηναϊκός έχει παρατάξει σαν πρώτη του εξάδα τον Γρηγόρη Μαλουσάρη, τον Μιχάλη Κολιόπουλο, τον Βασίλη Γαλάκο, τον Τάσο Τεντζέρη και τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Με τη σειρά του Ολυμπιακός, τον Τάσο Κουμπλή, τον Γιάννη Λάιο, τον Στέφανο Πολίζο, τον Ηρακλή Δωριάδη, τον Αριστίδη Καρατουμάνη και τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Οι διαιτητές του αγώνα είναι η Θεσσαλονικής κύριε κύριε Λαδάς Μανολάκης. Βλέπετε μία άποψη της εξέδρας, είναι η οπαδή του Ολυμπιακού με το γνωστό Ατήλιο επικεφαλής. Και οι δύο διαιτητές, ο κύριος Λαδάς και ο κύριος Μανολάκης, μαζί με τους επόπτες. Το φετινό πρωτάθλημα είναι το 15ο στην ιστορία της εθνικής κατηγορίας στο βόλεϊ. Στα 15 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει 8 τίτλους και ο Παναθηναϊκός 7. Να πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τις κατακτήσεις των πρωταθλημάτων. Το 1969 ο Ολυμπιακός, 1970, 71, 72, 73 ο Παναθηναϊκός, το 1974 ο Ολυμπιακός, το 1975 ο Παναθηναϊκός, το 1976 ο Ολυμπιακός, το 1977 ο Παναθηναϊκός, το 1978, 79, 80 και 81 ο Ολυμπιακός, το 1982 ο Παναθηναϊκός και πέρσι πάλι ο Ολυμπιακός. Το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής του βόλεϊ είναι μια καθαρή μονομαχία μεταξύ των δύο ομάδων. Οι δύο ομάδες παίρνουν τις θέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και σε λίγο το μάτς θα αρχίσει. Κοντά μας έχουμε και τον συνεργάτη του Ομοσπονδιακού Προπονητή, τον κύριο Μιχάλη Γεωργαντή, ο οποίος κατά διαστήματα θα μας κάνει μια μικρή κριτική, μια σύντομη κριτική του αγώνα. Ο κύριος Λαδάς κάνει εδώ τον έλεγχο των θέσεων που έχουν δώσει δύο προπονητές. Βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο το νούμερο 12, τον Ανδρεόπουλο. Τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, 20 χρονών. Και το μάτς αρχίζει. Στο σερβίς ο Γαλάκος. Out. Και η σειρά του Ολυμπιακού τώρα για το σερβίς. Ο Τάσος Κουμπλής, αρχηγός του Ολυμπιακού. Πρώτη πάσα από τον Τετζέρη, η πάσα από τον Ανδρεόπουλο, το καρφί του Καζάζη, βγάζει η άμυνα του Ολυμπιακού. Δωριάδης γυρίζει την μπάλα μέσα στο τέρμα του Παναθηναϊκού. Γρήγορο καρφί από τον Μιχάλη Κολιόπουλο και αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο ο Τετζέρης, ο Τάσος Τετζέρης. Καζάης στο σερβίς. Δεύτερο σερβίς άστοχο για τον Παναθηναϊκό. Και η σειρά του Ολυμπιακού να χάσει το σερβίς. Με τον Καρατουμάνη.
Κολιόπουλος στο σερβίς. Κουμπλής πρώτη παλιά, άσχημη. Έξω δίνει την μπάλα ο διαιτητής κύριος Μανολάκης. Και ο πρώτος πόντος, 1-0. Πιάνει το μπλοκ του Ολυμπιακού. Ένα ωραίο πλασέ από τον Ανδρεόπουλο. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Και Μιχάλης Κολιόπουλος στο σερβίς. Πρώτη πάσα από τον Κουμπλή. Λάιος, το καρφί του Τριανταφυλλίδη. Πιάνει το μπλοκ του Παναθηναϊκού. Out όμως η μπάλα. Και έτσι έχουμε την πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ο Στέφανος Πολύζος στο σερβίς. 240 φορές διεθνής ο Στέφανος Πολύζος. Η μπάλα έπιασε φιλέ. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ανδρεόπουλος στο σερβίς. 20 χρόνο. Κόβει ο Λάιος. Γρήγορη η πάσα, το καρφί του Τριανταφυλλίδη εύστοχο. Και αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Να και ο Τριανταφυλλίδης σε πρώτο πλάνο. Λάιος σερβίς. Κολιόπουλος η πρώτη πάσα. Ανδρεόπουλος η... καρφί δυνατό του Τετζέρη στο μεγάλο διαγώνιο. Ευνηδίασε την άμυνα του Ολυμπιακού. 2-0 το σκορ. Και στο σερβίς ο Τάσος Τετζέρης. Τριανταφυλλίδης στην πρώτη πάσα. Ο Κουμπλής στο καρφί. Αποκρούει ο Γαλάκος, πάλι Κουμπλής. Δωριάδης. Γρήγορο καρφί. Έπιασε ο Κολιόπουλος, προσπάθησε να αποκρούσει, δεν μπόρεσε. Και αλλαγή για τον Ολυμπιακό. 2-0 πάντα ο Παναθηναϊκός μπροστά στο πρώτο σετ. Και ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης στο σερβίς για τον Ολυμπιακό. Ο Κολιόπουλος πρώτη παλιά, γρήγορη πάσα και το καρφί του Γαλάκου και αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ας μας πει όμως ο κύριος Μιχάλης Γιωργαντής τις πρώτες εντυπώσεις του από το ντέρμπι. Και οι δύο ομάδες παίζουν με το σύστημα 5-1 στο βόλεϊ, δηλαδή με ένα πασαδόρο. Ο Ολυμπιακός με το Λάιο και ο Παναθηναϊκός με τον Ανδρεόπουλο. Υπάρχει μια νευρικότητα στην αρχή. Ήδη έχουν χαθεί τρία σερβίς, δύο εκ μέρους του Παναθηναϊκού και ένα εκ μέρους του Ολυμπιακού. Τίποτα άλλα στοιχεία δεν έχουμε, ακόμη το σκορ είναι 2-0. Θα δούμε στη συνέχεια.